Η ημέρα για τον διαβήτη αποτελεί παγκόσμια μετά την ημέρα για το AIDS, την δεύτερη ημέρα η οποία έχει οριστεί επισήμως από τα Ηνωμένα Έθνη και η οποία έχει αφιερωθεί σε μια σοβαρή ανομαλία του μεταβολισμού. Το φετινό λοιπόν μήνυμα για όλες τις χώρες της Ιφιλίου είναι: αφήστε μας να αντιθασεύσουμε τον ζαχαρόδι διαβήτη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών. Κάποιοι ασθενείς που δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα, είναι ασυμπτωματική νόσος. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως στα πρώτα στάδια της νόσου. Οπότε αυτοί το ανακαλύπτουν με εργαστηριακό έλεγχο, έτσι, με εξετάσεις αίματος δηλαδή που κάνουν. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου σε πιο προχωρημένα στάδια ή ακόμα και σε κάποια μεσαία στάδια εμφανίζονται κάποια συμπτώματα, όπως είναι ξηραίνεται το στόμα τους, έχουν ξηροστομία, εμφανίζουν κάποιες νικητιάσεις, δηλαδή κάποιες λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων. Κυρίως οι γυναίκες το παρατηρούν πολύ συχνά αυτό. Έχουν μια ανεξήγητη κόπωση και κούραση, παθαίνουν κράμπες στα πόδια τους, έχουν πολύ διψία, διψάνε πολύ, έχουν πολύ ουρία, πηγαίνουν πάρα πολλές φορές στο μπάνιο. Έχουν μια τάση να τρώνε συνέχεια, ένα σύμπτωμα που λέγεται πολυφαγία, γιατί ουσιαστικά ο οργανισμός τους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη, οπότε συνεχώς ζητάει πηγή ενέργειας. Ο παθολόγος διαβητολόγος Χάρης Καπερνόπουλος, μιλώντας το πρωί στον Best and 7,3, τόνισε το τι πρέπει να κάνουν οι διαβητικοί, αλλά και το πώς αποκτούν τα παιδιά την ασθένεια αυτή, μιας και ο αριθμός των διαβητικών παιδιών, ιδιαίτερα στην Μεσσηνία, έχει αυξηθεί. Από μια πρώτη οπτική είναι να είναι ρυθμισμένοι, να είναι καλά ρυθμισμένοι. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έτσι. Το άλλο το οποίο πολλές φορές και εμείς οι γιατροί δεν το τονίζουμε είναι ότι θα πρέπει να έχουν ρυθμίσει και τους άλλους παράγοντες κινδύνου. Έτσι, δηλαδή να έχουν καλή πίεση, να έχουν χαμηλή χοληστερίνη, να μην καπνίζουν, να ασκούνται. Έτσι. Και όταν λέμε άσκηση, μιλάμε ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και ανάλογα με το τι μπορεί να κάνει. Κυρίως αερόβια άσκηση εμείς προτείνουμε και να ακολουθήσουμε μια σωστή διατροφή που θα περιλαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά και θα έχει και κυρίως πολλά λαχανικά και φρούτα μέσα στη διατροφή της. Μιλάμε για διαβήτη τύπου 1, είναι γονιδιακής, είναι μια αυτοάνωση πάθηση, έτσι, δηλαδή ο οργανισμός από μόνος φτιάχνει κάποια αντισώματα τα οποία καταστρέφουν τη λειτουργία του παγκρέατος, γι' αυτό και βλέπουμε παιδιά πολύ λεπτά, σε πολύ μικρές ηλικίες, να εμφανίζουν τη συγκεκριμένη πάθηση. Φαινόμενο των τελευταίων ετών, κυρίως στην Αμερική, αλλά και στη χώρα μας πλέον, είναι μικρά παιδιά να εμφανίζουν διαβήτη τύπου 2. Και αυτό συμβαίνει στα μικρά παχύσαρκα παιδιά, και αν λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη χώρα σε παχυσαρκία, παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη, εμφανίζεται διαβήτη σε παιδιά ηλικίας 15, 14, 16 χρονών, πολύ μικρά δηλαδή, τα οποία έχουν υπέρβαρα, έτσι, είναι παχύσαρκα. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Τέλος, επισήμανε ότι ο διαβήτης μπορεί να ακολουθεί έναν άνθρωπο εφόρου ζωής, όμως τον καθιστά φυσιολογικό και αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη σωστή αγωγή. Δεν πρέπει να τρομάζει και να τρομοκρατεί τον κόσμο, υπό την προϋπόθεση ότι προσέχει και ότι ελέγχει σε ταχτά χρονικά διαστήματα με τον γιατρό του, τον θεράπων γιατρό του, τον ζάχαρό του. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μια ίωση την οποία την περνάς και τελείωσε η ιστορία. Όπως δεν είναι και κάτι που ο κόσμος πρέπει να φοβάται, γιατί πολλοί κόσμος δυστυχώς φοβάται να πάει στο γιατρό για το λόγο ότι θα του κόψει τα πάντα.